ετοιμάσει και το έδαφος. Δεν είναι μόνο στόμος, όπως θα δείτε. Στο νησί είναι και με επαγγελματικούς φορείς. Δεν είναι τίποτα ακροδεξιοί. Οι οποίοι διαμαρτύρονται. Τι είναι αυτή που έχεις εκεί δίπλα σου? Αυτοί εδώ που βρισκόμαστε, παιδιά, αυτοί οι κύριοι που βλέπετε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην πλατεία Σαφούς, εδώ που είχαμε τα γεγονότα πριν από λίγες ημέρες, και είπανε δεν αντέχουμε άλλο. Μάλιστα. Δεν αντέχουμε άλλο, γιατί τα καταστήματά μας είναι κλειστά. Είναι επαγγελματίες, είναι έμποροι. Είναι ο κύριος Παπαρίδας, ο πρόεδρος των εμπόρων, ο κύριος Μεσσηνιάς, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Αυτό που λένε είναι ότι δεν αντέχουμε άλλο. Α, και επίσης, αυτό που έλεγε το πρωί, Δημήτρη, δεν είμαστε ακροδεξιοί. Έτσι το ξεκαθαρίζουν αυτό και το λένε. Οι αντιδράσεις τους δεν θέλουν να μπαίνουν σε μια ακροδεξιά ταμπέλα. Αυτό το οποίο λένε ότι δεν αστυνομεύεται, δεν υπάρχει αστυνομεύση. Πάμε στον κύριο Παπαρίσβα να μας πει την άποψή του. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πραγματικά το πρόβλημα που υπάρχει. Το πρόβλημα που υπάρχει στο νησί μας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Διοργανώνεται ένα αναπτυξιακό, σε εισαγωγικά, συνέδριο, το οποίο έχει να κάνει με την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου, πάλι σε εισαγωγικά. Εμείς αυτή τη στιγμή. Γιατί όμως το λέτε αυτό, γιατί ρε παιδιά δεν περιμένετε πριν να ακούσετε? Μπορεί ο Πρωθυπουργός απόψε να κάνει κάποιες σημαντικές εξαγγελίες, να πει όντως κάποια πράγματα προς τη σωστή αναπτυξιακή κατεύθυνση στο νησί. Ας περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει. Θα σας πω. Οδηγηθήκαμε σε αυτή την απόφαση, κύριε Οικονόμου, για έναν απλό λόγο. Πριν από όλη αυτή την ιστορία του αναπτυξιακού συνεδρίου, είχαμε επαφές. 3 χρόνια τώρα έχουμε επαφές για το θέμα του ΦΠΑ. Μάλιστα. Έχουμε την τελευταία παράταση, η οποία λύγει τον Ιούνιο. Τέλη Ιουνίου. Τέλη Ιουνίου. Φτάσαμε στο σημείο, λοιπόν, στο παραπέντε, και οι κυβερνητικοί παράγοντες, με τους οποίους είχαμε επαφή πολύ πριν το συνέδριο και λίγο πριν το συνέδριο, να μας λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην αυξηθεί το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ. Από εκεί που δεν υπήρχε περίπτωση να εφαρμοστεί, τώρα θα εφαρμοστεί κανονικά. Άρα το εσείς τι ζητάτε τώρα, μισό λεπτάκι, να μας πούν, Νίκο, τι ζητούν και τι μήνυμα θέλουν να στείλουν στον Πρωθυπουργό που φτάνει σήμερα στο νησί τους. Και υπάρχει και αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ήδη, Νίκο, το μεταφορικό ισοδύναμο, πώς το είπαμε. Το οποίο ισοφαρίζει, ας το πούμε, το ΦΠΑ. Όταν θα γίνει, όταν. Ναι. Έχει εξαγγελθεί, ρε παιδιά. Όταν θα γίνει, να δούμε τα προβλήματα. Καλά, κάτσε να γίνει. Ναι, εντάξει. Κύριε Μεσσηνιά, λοιπόν, ζητάτε τον Πρωθυπουργό. Ζητάμε τα εξής, τα αιτήματά μας είναι τα εξής, τα οποία είναι πολύ σαφή και απλά. Ζητάμε την άμεση παραμονή μας στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, τους οποίους δεν τους συγχαίουμε με το μεταφορικό ισοδύναμο, είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Το ΦΠΑ είναι κάτι το οποίο έχει επιβληθεί, υπάρχει σαν μέτρο εδώ και 25 χρόνια. Ζητάμε την άμεση αποσυμφόρηση του νησιού από τον υπερβάλλοντα αριθμό. Πώς είναι τελικά, υπολογίζουμε γύρω στους 10.000, γιατί δεν έχουμε ακριβή στοιχεία. Υπάρχουν 2 δομές και υπάρχουν. Θα συναντήσετε τον κύριο Τσίπρα σήμερα. Μόνο έχει 8.000. Μάλιστα. Η Μόρια μόνο έχει 8.000. Δεν σας άκουσα, κύριε Κουλάκη. Λέω, αν θα συναντηθείτε σήμερα με τον Πρωθυπουργό, έχει κλειστεί ραντεβού. Ζητάμε δημόσια. Απευθύνουμε δημόσια, γιατί δεν κάνουμε τίποτα εγκρυπτό. Δημόσια. Όχι, αλλά τώρα, ρε παιδιά, στο παραπέντε. Αυτό πρέπει να το έχετε κλείσει. Είστε φορείς της περιοχής. Με ποιους θα μιλήσει, αν δεν μιλήσει με εσάς? Η μπάλα είναι στην περιοχή της κυβέρνησης. Ζητάμε να συναντηθούμε και να πάρουμε απαντήσεις, όχι να κάνουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε. Δεσμεύσεις. Ζητάμε δεσμεύσεις. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Όλα τα άλλα είναι πυροτεχνήματα. Κύριε Βατζόσου, μια λέξη από εσάς. Εγώ θέλω να πω, αγαπητοί μου, ότι το ίδιο συνέδριο έγινε πριν μερικές μέρες στη Ρόδο και ήταν μια πράξη καθημερινότητος. Εδώ έρχονται ένα σωρό δημιουργοί στον ΜΑΤ, έχει αποκλειστεί το νησί, έχουμε χαρακτηριστεί ακροδεξιοί, ποιοι? Εμείς που δείξαμε ανθρωπισμό, που δείξαμε τα πλέον φιλόξενα αισθήματα απέναντι στους πραγματικούς πρόσφυγες, εμείς που θα ήμασταν προς πρόταση για Νόμπελ και ξαφνικά όλη αυτή η φιλήσυχη κοινωνία γίναμε ακραίοι. Ποιος μας κάνει να φερόμαστε σαν ακραίοι? Ποιος μας οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση? Μάλιστα. Εντάξει, αγαπητέ Δημήτρη. Βεβαίως. Λοιπόν, καλημέρα σας. Είστε καλά. Μήπως οι πολιτικές αυτές της κυβέρνησης. Παιδιά, υπάρχει αυτό που λένε. Αγανάκτηση υπάρχει. 2 στοιχεία θέλω να σας δώσω. Είναι κλειστά ακόμα και τα μεγάλα εμπόρικα καταστήματα. Αυτά που ανήκουν σε αλυσίδες. Άρα υπάρχει, το έχουν κλείσει όλα και τα καταστήματα. Μαζική διαμαρτυρία, Νίκο. Αυτό εκτιμάς εσύ. Ούτε περίπτερο δεν είναι ανοιχτό. Πραγματικά δεν. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει να πάει στο περίπτερο, δεν θα βρει. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή το ρωτήσαμε πριν και στους ανθρώπους. Ναι, Δημήτρη. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τους φορείς. Γιατί με κάποιους θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Ποιον θα μιλάει με τους δικούς του? Άκου, Δημήτρη. Με τον Υπουργό Συμβούλιο. Ξέρεις πόσες φορές.
Άκουσε με, άκουσε με. Ξέρεις πόσες φορές έχουν συναντηθεί με τους υπουργούς. Όλοι τους έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί ΦΠΑ και έρχονται τώρα να εφαρμόσουν. Εντάξει, αλλά τώρα είναι ο πρωθυπουργός εκεί. Έχει σημασία, Νίκο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Τώρα είναι ο ίδιος εκεί. Άκουσε με. Ξέρεις τι τους λένε για τις δομές. Τους λένε ότι θα μείνουν 3.500 πάνω στη Λέσβο να είναι διαχειρίσιμος ο αριθμός των μεταναστών. Ναι. Και έχουμε ξεφύγει από τις 10.000. Να σου πω, Νίκο, έχουμε δομές, πληροφόρηση αν ο πρωθυπουργός θα πάει σε κάποιο κέντρο υποδοχής. Όχι, μέχρι τώρα δεν υπάρχει αυτό. Το υπογράφουμε πως όχι. Δεν θα έτσι λέτε. Από τόσες λίγες ώρες. Ήδη φέρνει τόσους εκατοντάδες αστυνομικούς μαζί του. Mm-hmm. Το να πάει εκεί πιστεύουμε ότι θα έχει θέμα. Με τους μετανάστες. Γιατί είναι τελευταίο. Και οι μετανάστες πάντως είναι πρέπει και εσείς επειδή είσαστε υπεύθυνοι άνθρωποι και σοβαροί και διεκδικείτε και καλά κάνετε, πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί γενικότερα. Δεν χρειάζεται να ούτε εντάσεις να υπάρχουν, ούτε επεισόδια. Ο Πρωθυπουργός είναι ένα πρόσωπο που είναι πάνω από όλα αυτά και πρέπει να προστατεύεται. Έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Ακριβώς. Σε καμία περίπτωση. Άλλο η διαμαρτυρία, άλλο η διεκδίκηση, αυτά θα γίνουν. Ναι, όπως το είπατε, κύριε γνώμη μου, η διαμαρτυρία μας θα γίνει σε φιλιρινικό κλίμα. Είμαστε έτσι. Μια φιλήσυχη κοινωνία, αλλά. Για να περάσει και το μήνυμα. Γιατί έτσι θα περάσει. Αλλιώς εμείς θα δείχνουμε τα επεισόδια. Σας το λέω. Την αγανάκτηση της κοινωνίας. Ως προς το οικονομικό, ως προς το κομμάτι του ΦΠΑ, mm-hmm. διαστόματος Μοσκοβισή του Επιτρόπου πριν μερικές μέρες με δήλωσή του θεώρησε αποκλειστικά υπεύθυνο για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών την κυβέρνηση. Βεβαίως. Δεν υπάρχει καμία γραμμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καθαρά λοιπόν. Εθνικό θέμα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τι μας έμεινε? Δεν μας έμεινε τίποτα. 500 ευρώ mm-hmm. κατά μέσο όρο θα επιβαρυνθεί ο κάθε πολίτης από την κατάργηση ακούστε των μειωμένων συντελεστών. Από το επίσημο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η μέτρηση. Λοιπόν, μάλιστα, ακούστηκαν όλες οι φωνές, Νίκο. Περιμένουμε με αγωνία όσα θα πει και ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω το ρεπορτάζ ήταν άψογο και ακούσαμε τα πάντα. Καλημέρα σε όλους εκεί. Γεια σας, παιδιά. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά όμως και με τους πολιτικούς μας. Ο κύριος Μπιάλας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπιάλα. Καλώς ήρθατε, κύριε Βρούτσης από Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε.